Είναι η στιγμή αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρήπανσης της θάλασσας στην προβλήτα 6 του λιμανιού Ηρακλείου στο πλαίσιο ετήσιας άσκησης των ομάδων αντιμετώπισης ρήπανσης ξηράς και θάλασσας του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Κάνουμε μια άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρήπανσης, καλύπτοντας έτσι την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάθε λιμάνι πρέπει να υποχρεούται στα πλαίσια του περιβάλλοντος να έχει ένα εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης ρήπανσης που ενεργοποιείται όποτε έχουμε ατυχηματική λειτουργική ρήπανση, να έχει ειδικό αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, πλωτά μέσα. Η ταχύτητα ανταπόκρισης είναι πάρα πολύ καλή. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου πρέπει να είναι έτοιμος σε αυτά τα γεγονότα, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει εκροή πετρελαιοειδών. Επομένως, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, για να τονίσω άλλη μια φορά, είναι ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά θέματα και αυτό αποδεικνύεται ότι ήδη το λιμάνι του Ηρακλείου προβαίνει σε ενέργειες και δραστηριότητες και έχει καθιερωθεί ως πράσινο λιμάνι. Τεχνική περιβάλλοντος αποσυντονιστή. Τρίψε δεξιά. Στη θέα της διαρροής πετρελοειδών, πέριξ φορτηγίδα στο Καρνάγιο, ενημερώνεται άμεσα το λιμεναρχείο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κινητοποιούνται με πλωτά μέσα και με ειδικό αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, ενεργοποιώντας σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει διαρροή ποσοτήτων πετρελοειδών καταλήπων, πολύ πιθανό από θράψη κάποιου σωλήνα βιτιοφόρου. Στα πλαίσια αυτά, αποφάσισε σε συνεννόηση με το λιμεναρχείο να ενεργοποιήσει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τις ομάδες αντιρρύπανσης που περιλαμβάνει το σχέδιο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ρίξουμε το πλωτό μας φράγμα. Αρχικά επιχειρούν με πλωτά φράγματα για το περιορισμό της ρήπανσης, ενώ στη συνέχεια με ειδικό εξοπλισμό την απομακρύνουν, με την όλη επιχείρηση να ολοκληρώνεται με επιτυχία. Παρασταθήκαν όλες οι αρχές, έγινε η αντιρρύπανση με επιτυχία.